Από αύριο απελευθερώνονται οι πτήσεις, ζητούμενο όμως παραμένει να κάνουμε διακοπές με ασφάλεια, όπως τόνισε η υπεύθυνη του τουριστικού γραφείου Βεργίδης Tours, Χριστίνα Βεργίδου. Τα ταξίδια από και προς Τουρκία επιτρέπονται και χωρίς καραντίνα πλέον, σύμφωνα με την κυρία Βεργίδου, που σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς το παρόν των Ελλήνων πολιτών να ταξιδέψουν στη γειτονική χώρα. Ξεκινάμε από αύριο. Απελευθερώνονται οι πτήσεις, τα αεροδρόμια. Βέβαια, δεν έχουμε μεγάλες ελπίδες από το εξωτερικό. Εμείς αυτό που θα θέλαμε φέτος να προωθήσουμε είναι καθαρά τον ιστορικό τουρισμό και όλοι μας να πάμε κάπου διακοπές. Και φυσικά με ασφάλεια. Από την Τουρκία έχουμε ενδιαφέρον να πάνε κάποιοι εκεί, μπορούν? Όχι, ακόμη δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την Τουρκία, καθόλου θα έλεγα εγώ. Μπορούν να έρθουν. Όπως και εμείς μπορούμε να πάμε και χωρίς καραντίνα κιόλας, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον καθόλου. 130 επαγγέλματα συντηρούνται από τον τουρισμό, αλλά ακόμη όλα είναι σε αδράνεια, διευκρίνησε η κυρία Βεργίδου, που ανέφερε και τα μέτρα που λαμβάνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία. Όσον αφορά τον τουρισμό, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Είναι αρκετά δύσκολα. Σκεφτείτε ότι γύρω από τον τουρισμό υπάρχουν 130 επαγγέλματα, τα οποία σημαίνει πόσες οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες συντηρούνται από τον τουρισμό. Είμαστε ακόμη σε αδράνεια. Ελπίζουμε, αισιοδοξούμε από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, και αν είναι καλός και ο Οκτώβρης, να όλοι να κάνουμε ένα ταξιδάκι. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τους κομμωτινέους, έρχονται να ρωτήσουν για κάποια πακέτα για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Ρωτάνε, αλλά είναι επιφυλακτικοί. Πιστεύω ότι θα κλείσουν τελευταία εβδομάδα πριν ταξιδέψουν. Αισιοδοξούμε ότι θα, από μέσα Ιουλίου και μετά, ότι θα κάνουμε κάποιες εκδρομούλες με όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως μας έχει πει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ποια είναι τα μέτρα αυτά που πρέπει να τηρούνται? Όσον αφορά στο λεωφορείο, να φοράνε τη μάσκα, και μέχρι στιγμής έως τις 12 Ιουλίου το 65% πληρότητας του λεωφορείου. Δηλαδή, σε ένα 50 λεωφορείο μπορούμε να βάλουμε γύρω στα 33 άτομα. Ναι, από εκεί και μετά προσέχουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όσον αφορά τις εκδρομές, υπάρχει από το γραφείο σας τουλάχιστον κάποιες συγκεκριμένες διακοπές? Κάποιες προτάσεις. Ένα νησί που φέτος έτσι, ας πούμε ότι νούμερο ένα, top, είναι η Λίμνος. Είναι ένα μικρό νησί, είναι κοντά μας, καθαρό νησί, και πιστεύω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα κάνουμε μια εκδρομούλα προς τα τέλη Αυγούστου, μια εκδρομούλα στη Λίμνο. Η Τίνος μετά έχει μεγάλη συμμετοχή και μαζί με την Άνδρο. Υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, αρκεί να μας δώσουν και λίγο θάρρος περισσότερο. Ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε και με υγεία να πάμε και να επιστρέψουμε.